Γιατί δεν ήρθε στο γάμο μου να παίξει. Α! Κάτσε αφού το ξεκινά έτσι. Κάτσε, περίμενε. Όχι, κάτσε, μη σηκώνεσαι. Ο Γιάννης δεν ήρθε στο γάμο σου να παίξει. Ναι. Το φίλο ο Γρηγόρης που όλα αυτά τα χρόνια ήταν κοντά. Ο. Δεν ήρθε στο γάμο σου γιατί τον κάλεσες. Μήπως λοιπόν ο Γιάννης δεν ήρθε να παίξει γιατί δεν κάλεσες το φίλο στο Γρηγόρη. Και ρωτάω, ήταν σε κλειστό οικογενειακό... 500 στενοί φίλοι. Ήτανε τέτοιο. Αλλά μήπως ναι. Επειδή παρεξηγήθηκες, έβαλες άλλους να με πάρουν να με καλέσουν στην εκπομπή σου και δεν με πήρες εσύ ο ίδιος. Θα σου πω αλήθεια. Στεναχωρέθηκα. Αλήθεια, πώς στήριξαμε λίγο. Στεναχωρέθηκα, αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, ενώ χάρηκα πολύ που σε είδα ευτυχισμένο. Το ξέρω, θα πρέπει να καλέσεις πολύ κόσμο. Όχι. Αλλά εγώ λέω με τον πάνω, ρε παιδάκι μου. Γιατί ρε πάνω, δηλαδή μου μείνε. Και έτσι είπα στο Γιάννη, μην κάνετε καμιά μαλακία και πάτε στο γάμο. Ωραία. Γιατί κοίτα... πάνω απ' όλα η εκδίκηση μετράει. Κύριε Απιάτο που σε πήρετε κρύο. Ναι. Μ' αρέσει που λες και ένα τραγούδι σε Γιάννη μετά στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, δεν του είπα τίποτα, δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε. Γιατί δεν πήγατε, Γιάννη. Είχαμε κλείσει άλλο. Ποιος παντρευόταν διάσημος. Είχαν δώσει προκαταβολή. Ναι, δεν θυμάμαι. Είχαν δώσει προκαταβολή οι άλλοι. Ναι. Ο Μουζουράκης θα ήταν τζάμπα, σας το λέω. Ποιο θα ήταν πιο τίμιο. Πότε? Πιο τίμιο. Τόση προβολή, τόση τηλεοπτική κάλυψη είχαμε. Λοιπόν, τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλά είμαι. Παντρεύτηκε. Και να ζητήσω, αφού το ανέφερες, να ζητήσω και από τον Κωνσταντίνο Ρίγο, συγγνώμη, γιατί ούτε τον Κωνσταντίνο τον κάλεσα. Αλήθεια. Ναι, αλλά ξέρεις, από ένα σημείο και μετά δεν ελέγχεις εσύ τους καλεσμένους. Έχεις δίκιο. Και δηλαδή ξέρεις ότι είναι πιο πολύ γυναικεία. Σε καταλαβαίνω. Όχι, αλήθεια. Σε καταλαβαίνω. Και αν πραγματικά μ' αγαπάς, δεν πρέπει να με ξανακαλέσεις. Όχι στο γάμο σου, δεν παρεξηγηθώ. Στο τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Θέλω να πω ότι αν μ' αγαπάνε αυτοί που με ξέρουν, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω εγώ σε αυτά. Αλήθεια, Δεν μπορώ, δεν τα μπορώ καθόλου. Το, το μυστήριο ή το... Όλη αυτή η φάση να ντυθώ, να κάνω, να πάω. Το να πρέπει να μιλήσει σε ανθρώπους. Σου αρέσει να πηγαίνεις εσύ σε γάμους και τέτοια. Δεν είσαι και εσύ πολύ φαν της ιστορίας. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια δεν σε περίμενα τόσο παραδοσιακό για να είμαι ειλικρινής. Τα έκανες όλα ανάποδα. Με έχεις τρελάνει. Αλήθεια. Ναι, ρε, γιατί, φίλε, γιατί κοίταξε, τα έκανες όλα απότομα. Καταρχάς να ζήσετε, το παιδάκι σας να είναι καλά. Το είδα και σε μια φωτογραφία. Είστε οι ίδιοι. Μην τα λες αυτά, γιατί έχει να μεγαλώσει ακόμα και να μοιάξει και στο παππού της, στη γιαγιά της, στη μαμά της. Ήταν συνεργασία, συνεργατικό βγήκε. Δεν ξέρω αν τρέμεις τη γυναίκα σου, αλλά μοιάζεται πάρα πολύ με την κόρη σου. Φίλε, συγγνώμη, τα και μάτια... με τη γυναίκα μου μοιάζουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό βγήκε το μωρό έτσι. Να σε ρωτήσω, αυτή η απόφαση, φίλε, να παντρευτείς τόσο γρήγορα, δηλαδή πραγματικά... Δεν θα κάτσω πολύ σε αυτά. Αλλά Όχι, άμα έχεις χρόνο, κάθομαι να τα λύσω. Ο Πάνος, έτσι όπως τον ήξερα εγώ, bon vivair, ο τύπος έτσι, πίστευε ότι δεν θα παντρευτείς ποτέ. Εάν με ρωτάς, ποτέ. Ναι. Γιατί εσύ δεν το πίστευες κάποτε στη ζωή σου αυτό. Ναι, βέβαια, και εγώ το έλεγα. Αλλά... Φοράς και τη Βέρα. Πω, φορά και τη Βέρα, ρε παιδιά. Δώστε ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Φοράς και τη Βέρα. Όλα αυτά τα τυπικά. Δηλαδή, ας πούμε τη Βέρα, αν μου έλεγες ότι θα παντρευτώ αδερφέ και θα φοράω τη Βέρα, θα έλεγα μία στο δισεκατομμύριο. Θα την κάνεις μενταγιόν, θα την κάνεις δαχτυλίδι, άλλο. Θα τη λιώσεις και θα την λιώσεις, ναι, αλλά δεν θα τη φοράς. Όχι, όχι. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Είδες τι κρύβω κάθε άνθρωπος μέσα του. Πω, πω, πω. Ναι. Κοίταξε. Υπήρξε κάποια ερώτηση μέσα σε αυτά τα πράγματα που έκανε. Καμία ερώτηση. Μόνο δηλώσεις. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όσο ερχόμουν εδώ. Ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος εκτίμησε το ταλέντο τότε που μας είδες στους ήρωες με το Θανάση τον Αλευρά και με τον Γιώργο τον Μιλωνά που κάναμε τα πρόβατα κομμάτια και μας κάλεσες χωρίς να μας ξέρει κανένας μόνο και μόνο για να δείξεις στον κόσμο τι κάνουν αυτοί οι δύο, τρεις, τέσσερις περίπου. Και εσύ για να με το ξεπληρώσεις δεν με κάλεσε το γάμο σου. Το χτυπάς αυτό. Ευχαριστώ. Κοίτα, τουλάχιστον δεν σου έγραψα ολόκληρο ποίημα να μην έρθεις.